Και το χαρίσει επειδή τον έχεις κούραστο. Λέω τώρα με ένα παράδειγμα ή όχι. Θα βάζει τον πίσες βαρ βασικό. Όχι, θα ξανάβαζα τον Μπέλκα. Θα του δίνα και άλλο. Θα τον έβαζα πάλι. Θα τον έβαζα τον Μπέλκα, θα βάζα τον Κλάους και τους δύο αυτούς. Ροντρίγκες κάπως Κλάους. Ναι. Θα έβαζα επίσης τον Κίτσιου δεξιμπακ. Αντί του Μάτος. Ναι, να το ξεκουράσω. Ναι. Θα έβαζα τον Γιαννούλη αριστερό μπακ. Ναι, θα έπαιρνα ρίσκο στα δύο μου τα μπακ. Γιατί θα τα έπαιρνα? Γιατί εγώ θέλω να φορτώσω τον Κλάους. Ναι. Θέλω να φορτώσω τον Κλάους. Εγώ πρέπει να παίξω κατακτητικό παιχνίδι. Απλά τα δύο χαφ, ο Τσίμιροτ και ο Κανίας, δεν θα πατούσαν περιοχή αντιπάλου. Θα ήταν στην πυροβολαρχία πίσω. Δεν θα βάζει χαρίσει δηλαδή. Όχι. Και θα βάζα τον Κρέσπο σέντερ μπακ αντί του Βαρέλα, γιατί είναι λίγο πιο γρήγορο χαμηλά. Αντί του Βαρέλα. Mm-hmm. Δηλαδή επιθετικογενή μπακ. Θα μου πει τώρα τον Γιαννούλη, τον έχει δει και θα παίρνει τέτοιο ρίσκο. Εντάξει. Πάντω τον ένα θα τον έβαζα. Θα βάζα τον Κίτσιο. Θα ξεκούραζα το Μάτος. Αν μου κάνανε ζημιές και τα λοιπά, εντάξει, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ποιοτικότερο. Πώς παίξει ο Κρέσπο αριστερά, το δοκίμασε. Ναι, σε πολλά μάτσα έχει παίξει ο Κρέσπο αριστερά. Αλλά... Με το Πανετολικό το δοκίμασε. Ναι. Εντάξει, δεν θα έχει τις κούρσες από εκεί και τα λοιπά. Ναι. Δεν θα άλλαζα πολλά πράγματα. Ναι. Όχι. Βλέπω ότι ο Κλάους ψυχολογικά δεν έκανα και άμα βλέπει ένα center forward. Αν θέλει να βγαίνει έξω από την περιοχή και να κάνει πασούλες που είναι επιτυχημένες. Το έκανε. Και το έκανε ωραία. Άλλαξε και παιχνίδι. Άμα βλέπεις πιο συμμετοχικό το center for, δηλαδή δεν σου λέει γέμισε με, κάνε με, ράνε με, δεν το ζητάει, δεν πατάει. Ας πούμε σε μια φάση φεύγει σε μια αντεπίθεση, ας πούμε ο Μάτος και σεντράρει και δεν υπάρχει center for εκεί. Εκεί λες ότι ο center for θέλει να πούμε ψυχολογική υποστήριξη. Δεν στα καλά του. Ναι. Ούτε βιολογικά ούτε ψυχολογικά. Θέλει μιλητό, θέλει να τον προστατεύσει ο ΠΑΟΚ τον center forward του, να του δείξει ότι τον εμπιστεύεται και ότι το τεφορμάρισμα, το βιολογικό ή το οποιοδήποτε ψυχολογικό κτλ. Ότι είναι ομάδα μαζί του. Ότι εφόσον δεν πήραμε άλλο center forward, εσένα πιστεύουμε. Και το δεν έβαλες γκολ ή είχες δοκάρι κτλ. Εμείς εμπιστεύουμε. Δηλαδή τον πιάνει στο ξενοδοχείο ο Ήβιτς. Ο Ήβιτς κρύος είναι, ρε γαμώτο. Δεν είναι δηλαδή ζεστός άντρας. Να τον πιάσει, να του πει: εδώ, ρε, να πιούμε ένα καφέ. Τι έλα να μιλήσουμε, έχει κανένα θέμα. Τι έχει, πες μου, μίλα μου, να γίνουμε φίλοι. Να τον παραμυθιάσω, να τον ανεβάζω. Να του πω πέντε κουβέντες. Είναι σφιχτός αυτός ο Ήβιτς με τα χίλια τα μικρά εκεί, σαν την άχυλη, την κακιά τη γυναίκα. Δεν είναι δηλαδή να σε πιάσει, να σε πει: έλα εδώ, ρε, μη φοβάσαι, ρε, εγώ θα μπω μπροστά κτλ. Μπέξε κανένα στην προπόνηση να βάλει ένα γκολ. Μπράβο του, θα του πει. Πρώτο δοκάρι, φύγε πάλι, ξανά πάλι. Γύρνα πίσω, ξανά πάλι. Μπράβο, Κλάους. Να μείνουμε και λίγο μαζί, να κάνουμε και 10 κούρσες και 10 κεφαλιές. Πάμε λίγο τούμπα. Τι τούμπα, 0-0, τι να πούμε τώρα, 0-0 βγήκε.